Λοιπόν, τελειώσαμε μετά των φαγητών και νομίζω ότι είναι ώρα να μιλήσουμε λίγο γιορτινά. Όλοι έχουν μιλήσει από το πρωί. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το περίφημο άρθρο στο sportfm.gr με τις φωτογραφίες των ανθρώπων εδώ του Sport FM του 1996 ήταν άρθρο το οποίο ενώ ανέβηκε στις 9 το πρωί, επειδή Sport FM είσαι, εμπλουτιζόταν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε και ανέβηκε, ξέρω εγώ, με 20 φωτογραφίες, δεν ξέρω πώς εσύ, και μέχρι το βράδυ, ξέρω, ήταν 30 μπορεί και παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ναι, αφού μας το είπαν χθες τελευταία στιγμή, εγώ έψαχα να βρω, δε, ναι. Για παράδειγμα που το έστειλα το μεσημεράκι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε... Και άλλοι διάφοροι φαντάζομαι το ίδιο. Οπότε, ξέρω γιατί έχω δει αρκετούς στα social media, λέτε πού είναι η φωτογραφία του ενός, πού είναι η φωτογραφία του άλλου. Και αν ξαναμπείτε τώρα, πιθανότατα όλες αυτές οι φωτογραφίες βρίσκονται εκεί, έχω να σας πω. Ναι, υπάρχουν εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ξέρω ότι σας έλειψε φωτογραφία του Κώστα, υπάρχει. Δεν υπήρχε το πρωί, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, τώρα υπάρχει. Λοιπόν, είναι μια ωραία, έτσι, ρετροσπεκτίβα το συγκεκριμένο άρθρο, πρέπει να πω. Όλες οι φωτογραφίες έχουν κάτι ενδιαφέρον. Ναι. Έτσι, εντάξει, του Σωτηρακόπουλου, ωραία, δημοσιογραφική, όπως πρέπει στο στούντιο του Sport FM. Το, δεν ξέρω αν το έχετε τώρα μαζί μας να το δείτε. Φωτογραφία του Βάιο Τσούτσικα, όσο καγκούρικη πρέπει, πάνω σε μηχανάκι, με καλυμμένο το μισό πρόσωπο, όπως λέει και ο ίδιος, και τα γυρίσματα του Τρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Ο Χοντροθύμιος, ο οποίος, επειδή είναι μεγάλος τέλεχος, εμφανίζεται σε δύο φωτογραφίες. Πρέπει να πω. Ναι. Έτσι, πρώτα στη δική του τζόβενος, βεβαίως φέρελπης ηθοποιός, πρέπει να πούμε, δεν ξέρω αν σας τα έχει πει ο ίδιος, αν δεν σας τα έχει πει ο ίδιος θα σας τα πω εγώ. Λοιπόν, φέρελπης ηθοποιός και πώς το λένε, και Σιλφίδα, ο Σταύρος μας, όπως ακριβώς και τώρα δηλαδή. Λεάνης με κολυμβητικά γυαλιά και μπλούζα εθνικής Λιβερίας. Ωραία μπλούζα εθνικής Λιβερίας, έχω να πω. Τάσος Νικολόπουλος, Αντρέας Παλομπαρίνη, ίδιο πρόσωπο. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Κώστας Νικολακόπουλος, επί το έργο πάντα, με Ήλια Ήβιτς. Λοιπόν, έχω ένα φίλο, του οποίου ο γιος, επειδή είναι λίγο... Είναι τελείως ο σωματότυπός του, που είναι λίγο ντούκι και λίγο έτσι σφιχτός, παρότι είναι μικρός, είναι ξέρω εγώ 4,5. Όταν τρέχει λοιπόν, τα χέρια του δεν τα έχει, ξέρεις, διπλωμένα να δίνουν όθηση στο σώμα του, αλλά τα έχει σχετικά κάτω και κουνιούνται δεξιά και αριστερά, περίπου παράλληλα με τα πόδια του. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν ο τρόπος με τον οποίο έτρεχε ο Ήβιτς. Ναι. Οπότε ο πατέρας το λέει Ήβιτς όταν τρέχει. Ωραίο είναι, έχει πλάκα. Λοιπόν, Τάσος Τσαδάλης, περφέκτο, αεκάρα, τι να λέμε. Εντάξει. Και Μπορντό, περφέκτο, έτσι. Όχι, ό,τι και ό,τι. Καλά, μπορεί να ξεθόργες φωτογραφία, δεν ξέρω. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, Δημήτρης Τσομπατζόγλου, επίσης νιάτο. Κάρπετ με ραδιόφωνο με κεραία 50 εκατοστά και πορτάκι. Τηλέφωνο, όχι ραδιόφωνο. Τηλέφωνο, ναι, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, και μπλούζα Λάκτα Ολυμπιακός. Να τα λέμε και αυτά. Άρης Ασβεστάς από μεγάλο Πεύκο Ψαρωτικός. Συγγνώμη, τα λέμε τώρα, όπως έχετε και εμείς φωτογραφίες έχετε χάσει. Πρέπει να παίρνει το δίκα τηλέφωνο και να του ρίχνει καμπάνα. Ναι. Με αυτό το ύφος, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, ναι. έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργος Τσακίρης, ο μοναδικός άνθρωπος. Άλλοι άνθρωποι, ο Νικολακόπουλος, είπε τι είναι. Τι είναι ότι ο Ασβεστάς δεν έχει κάρτα. Το άκουγα νωρίτερα, το λέγανε και οι Λέρες το απόγευμα. Ναι. Χρειάζεται Ασβεστάς καρτά, τηλεκαρτά. Τι είναι, ο Ασβεστάς παίρνει, διατάζει. Λέει, πάρε μου αυτό το νούμερο. Αυτό το τηλέφωνο που μοιάζει καρτό τηλέφωνο, πάρε το Κεπίκ. Έλα, Κεπίκ. Σύνδεσε με το Δίκα. Σε τρεις είναι ο Χοντροθύμιος. Ναι, ρε, σε τρεις είναι ο Χοντροθύμιος. Όντως, έχετε δίκιο. Λοιπόν, Γιώργο Τσακίρης. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, όσοι είχαν δημοσιογραφική φωτογραφία, βγάναξε κάτι επί το έργο, τύπου Νικολακόπουλος, ναι, ναι.
ο Τσακίρης χαλβαδιάζει. Εντάξει, τι να του πεις, ρε. Είναι μύθος, ρε. Ναι. Έχει βάλει φωτογραφία, δηλαδή από όλες τις φωτογραφίες του 96 έβαλε φωτογραφία χαλβαδιάσματος. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερός. Μυθικός. Εντάξει. Εντάξει. Την έστειλε ωστόσο. Yeah. Γιατί κατά βάθος μέσα του ήθελε αυτή να μπει. Ναι, ρε. Εσύ. Εντάξει τώρα. Μιλάμε και με την Κωνσταντίνα Πανούτση τώρα, ναι, γιατί, ναι, λέει, ναι, έστειλε δύο. Άμα στέλνεις δύο και στέλνεις αυτή, είναι αυτή μία από τις δύο, θες αυτή να μπει. Αλλιώς δεν την έστελνες. Α, σωστό. Ε. Σωστό. Είναι καλά, η δεύτερη μπορεί να είναι με την ίδια κοπέλα χυμνή. Σωστό, δίκιο έχεις. Μπορεί να είναι αυτή πιο σεμνή, που είναι εντυμένη. Έχεις δίκιο. Παιδιά, δεν ξέρουμε ποιο είναι το νέτο με Τσακίρη. Ας βγει να τα πει ο ίδιος. Έχει βγει, έχει πει, έχει δώσει καμία διαφορά. Μπορεί να μην θυμάται ο άνθρωπος τώρα πριν, ναι, από παιδιά, τώρα, 25 δηλαδή, χρόνια. Ένα πάρτι. Βγήκαμε λίγο να ξεσκάσουμε κιόλα, αμάντια. Τον ρώτησε ο Σερβάκη. Ναι. Είπε το μέρος που βρίσκεται. Καλά, το μέρος το γράφει στα Χανιά, χαίρο πολύ. Στο Ρέθυμνο, συγγνώμη. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. A gentleman never έτσι, tells. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι gentleman ο Γιώργος. Λοιπόν, Χρήστος Ρομπόλης, αγοροξυπνημένος. Με φόρμα λίγο πριν πάμε προπόνηση μπάσκετ. Είναι η κλασική περίπτωση αυτή που λέμε γυφτομπόμπυρας. Ναι. Η φωτογραφία αυτή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Φωτογραφία Δεσίλα δεν. Αξιότιμη. Εγώ λέω όχι για το Δεσίλα, ναι, τόσο πολύ. Για τα δύο κασκόλ, τα οποία φοράει ένα στο κεφάλι, το οποίο κρέμεται μέχρι το πάτωμα και ένα στο χέρι. Όσο διότι το σπίτι, η φωτογραφία που είναι φανταστικό. Mm-hmm. Είναι το σπίτι όνειρο των 80's. Mm-hmm. Τα έχει όλα, ρε. Mm-hmm. Κάτσε δες. Έχει σκρίνιο. Έχει εικονίτσες. Έχει αυτούς τους καναπέδες με το ψυχεδελικό ντύσιμο. Ναι, ρε, εντάξει, Πασοκάρα, ρε, εσύ, Ηράκλη, αλλά τώρα εδώ πέρα μιλάμε. Έχει τα βερμούτ πίσω στην προθήκη όπως πρέπει με τα ποτήρια. Έχει τις κουρτίνες, τις διπλές. Τις βαριές από πίσω, στα παράθυρα όμως που έχουν ξύλινο κάσωμα. Και αν μίλαγε φωτογραφία, θα έλεγε This is Πύργος. Ναι. Θα έλεγε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τιμημένος. Ναι, ναι, ναι. Τιμημένος. Εντάξει. Για φωτογραφία Ηρακλία τύπα έχω προσκυνήσει πριν. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία που να μου θυμίζει τη φούρκα σε αυτή την. Τη τέτοια Ηρακλής αντίπας. Ξέρει, εδώ απ' έξω μας ακούει. Είναι μια μεγάλη φωτογραφία. Και γίνεται μεγαλύτερη από το γεγονός ότι είναι βαμμένο στα χρώματα της Εθνικής Αυστρίας. Ρε Ηρακλή, Ολυμπιακός είναι αυτό τώρα στο μαγουλό. Τώρα Εθνική Αυστρίας τώρα. Εντάξει, θα μου πεις, οκ, υπήρχε μια παραπάνω λίγο αρρώστια, ας πούμε, εκείνη τη μέρα ενδεχομένως. Εντάξει, Σέβας και εκεί. Λοιπόν, ο Ζέρβας μου θυμίζει κάποιον, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον. Κάποιον μου θυμίζει ο Ζέρβας. Κάποιον άλλον. Όχι το Ζέρβα. Το Τζιμιτσέλη εμένα μου θυμίζει για κάποιο λόγο. Μπορεί, ναι, μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί. Ναι. Κάποιον τέτοιον, ναι, τύπο μου θυμίζει. Λοιπόν, στη φωτογραφία του Κώστα Μιαούλη είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε τον τζόβενο Σταύρο Χονδροθύμιο. Mm-hmm. Ο πισχός πλάκα ο Χονδροθύμιος, δηλαδή πρέπει να είναι. Τότε λεγόταν Λεπτοθύμιος. Ρέση, πρέπει να είναι. Σίγουρα. Δηλαδή ο Σταύρος είναι, ξέρω εγώ, 85. Ναι, τουλάχιστον. Στη φωτογραφία αυτή είναι αδύνατον να είναι πάνω από 65 ναι, κιλά. Ναι. Είναι πετσί και κόκαλο δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, και μια βέβαια δίπλα. Για Νικοράλη, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Τάσος Νικολογιάννης, αν μου επιτρέπεις, μέλος στο New Order, πρώτη εδώ. εντάξει, ρε, εσύ, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δες τον πώς είναι. Δες τον, ρε, εσύ. Εμένα, έχει το βλέμμα, έχει το βλέμμα. Εμένα με σοκάρει ότι είναι ίδιος. Εμένα αυτό, γιατί αυτό σε σοκάρει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει τα 25 χρόνια και ο Τάσος Νικολογιάννης, ο Ντόριαν Γκρέι δεν έχει αλλάξει, ρε, εσύ. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Έχει πουλήσει την ψυχή του στον πράσινο διάβολο. Δηλαδή είναι ίδιος, ρε, εσύ. Και έχουν περάσει 25 χρόνια. Κάτσε, ας πούμε, δηλαδή. Κανένας εδώ πέρα. Μαλλί, μάτια, πρόσωπο. Τα πάει ίδιος. Ίδιος. Είναι ίδιος, είναι ίδιος. Είναι συγκλονιστικό. Ντόριαν Γκρέι είναι. Ντόριαν Γκρέι τελείως. Θα πάω να βρω το πορτρέτο του να το κάψω αυτό το τώρα. Είναι ίδιος, δε. Εμένα μου θυμίζει, αν μου έλεγε, παιδί μου, αν αυτή η φωτογραφία είχε από κάτω λεζάντα, ξέρεις, το χαμένο μέλος των Φυσάζ, ας πούμε, θα έλεγα ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, κοίτα να δεις. Ναι. Δεν το ήξερα ότι είχαν κι άλλον. Ναι. Λοιπόν. Για Νικόλα, χτύπη. Εντάξει, signature beverages. Εσύ, signature beverages. Και πώς το λένε, και αλητία σκέτη. Αλητία σκέτη. Μικρή ζακυνθινή αλητία. Αυτό. Αυτό, από τον τύπο πιστεύω είναι φάτσα τύπου που παίρνει, παιδί μου, το GLX μέχρι δίπλα στη θάλασσα. Το βάζει δίπλα στα χαλίκια. Γυαλί Αρνέτ. Ναι, γυαλί Αρνέτ όλα, ρε, σε καρφάκι όπως πρέπει. Λοιπόν, για Μαραθιανό, παιδιά, εντάξει, κανένα σχόλιο. Έτσι. Κανένα σχόλιο. Κανένα σχόλιο. Τσολιάζει με ποτάκια τώρα, τι να λέμε.
Ταξικά ασχολείται. Τι να λέμε. Η Άγρο Τσανάκη επίζαξε πολύ αθώα, πολύ μικρή φωτογραφία για να πούμε οτιδήποτε. Μαρία Ζαφυράτου. Πάλι ο Σταύρος Χαροθύμιος. Πάρτε ακόμα ένα Σταύρο Χαροθύμιο μαζί μας. Μαϊντανός, κανονικά. Δηλαδή, συγγνώμη, όλοι στείλαν φωτογραφίες, δεν είχαν δει μια. Όλοι είχαν φωτογραφίες τον Χαροθύμιο. Τίποτα, παιδιά. Ο Χαροθύμιος το σκάρωσε αυτό το θέμα για να φάει τη φάτσα 15 φορές. Αυτό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Καραλής. Που δεν έχουμε φτάσει στην φωτογραφία. Φτάσαμε καν, ναι. Δεν φτάσαμε στην φωτογραφία. Είστε καλά. Καλώς τον, καλώς τον. Προσπάθησα να βγω στον αέρα να πω κάτι και εγώ για να προλάβω να μην σχολιάσετε τη φωτογραφία ναι, που ρε μας έχετε γράψει όλους. Ναι, νομίζεις. Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω ότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες από την ΑΕΚ πληροφορίες είναι στην Ελλάδα ο Εντσάμ. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι πληροφορία που δεν νομίζω, τουλάχιστον από τη δική μου πηγή δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, γιατί αυτός μου το μετέφερε τον είδε. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Να συμφωνήσει η ΑΕΚ μέχρι το τέλος εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, με τον Τζαβέλα. Είμαστε. Αυτά. Ωραία τότε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Μην σχολιάσετε τη φωτογραφία μου, παρακαλώ. Φυσικά και θα σχολιάσουμε. Ναι, ναι. Τα καλύτερα λόγια. Τώρα, θα μην κλείσεις. Τα καλύτερα λόγια. Έλα, έλα. Γεια σας. Καληνύχτα. Λοιπόν, φτάνουμε στην αγαπημένη μου φωτογραφία. Ναι, όπου σε αντίθεση με τον Ασβεστά που είναι καμαρωτός και περήφανος, ο Βαγγέλης ο Νατζής εδώ πέρα είναι κάκουχος. Είναι κάκοχος, νομίζω ότι είναι φωτογραφία. Είναι φωτογραφία από το 25 μέσα, μία έξω. Έτσι. Όταν έχουμε φτάσει στις 20 μέρες μέσα. Είναι μάγειρας, αν θυμάμαι καλά, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Εδώ έχουν πάει, νομίζω, καλοκαιρινή στη Σαμοθράκη και έχει πήξει. Μου την είχε πει παλιά την ιστορία. Εντάξει, αν είναι μάγειρας, είναι η στιγμή που φτύνει μέσα στο φαγητό το οποίο θα σερβίρει. Mm-hmm. Με τη φάτσα αυτή που έχει. Δηλαδή, στάνταρ θα φτύνει. Φτύνει μάλλον στο φαγητό που έρχεται να δοκιμάσει ο υπόδικας. Λοιπόν, πραγματικά και με κάθε σεβασμό και κάθε αγάπη στο Βαγγέλη Νερατζιά και κάθε σεβασμό και κάθε αγάπη γενικότερα, η λεζάντα αυτής της φωτογραφίας είναι Βαγγελάη Νερατζάη. Αν μου επιτρέπεις να το πω. Ναι. Εντάξει. Είναι φανταστικό. Είναι η φωτογραφία. Θέλω να φύγω. Δεν μπορώ άλλο. Αν είχες πάει στρατό, θα ήξερες ότι όλοι θέλουν να φύγουν. Αν είχες πάει. Ότι κανείς δεν θέλει να μείνει. Παρ' όλα αυτά, η παραλλαγή φαίνεται πολύ καινούρια για κάκουχο άνθρωπο, πρέπει να πω. Ναι. Στην κουζίνα, ρε φίλε, είναι. Εντάξει. Στην κουζίνα είναι. Εντάξει. Στην κουζίνα είναι. Μόνο στην κουζίνα. Και τη βγάζει. Και τη βγάζει από πάνω για να μαγειρέψει. Ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο Χατζημουστάκη. Εντάξει, Παύλο Κουστέρη, οκ. Okay. Τόλι Κοτζιέχο συγκινηθεί. Τόλι Κοτζιέχο συγκινηθεί γιατί έχει το ίδιο βλέμμα με αυτό που έχει σήμερα. Αλλά εάν δεν έλεγε στην φωτογραφία ότι είναι ο Τόλι Κοτζιέχο, δεν θα τον αναγνώριζα. Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ρε, είναι τρομερό, έτσι. Τρομερό. Δηλαδή ο Τόλι Κοτζιέχο με κοντό μαλλί και ξυρισμένο είναι πολύ δύσκολο να τον αναγνωρίσει. Εντάξει, 25 χρόνια πίσω, ρε φίλε. Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή πρέπει να είναι 15 χρονών, α πούμε. Σωστά. Σωστά. Ναι. 16 βαριά. Εντάξει. 16 βαριά. Άλωστε, λέει 23. Δεν, μεγαλώνει τον εαυτό του. Πιο μικρός. Εντάξει, φωτογραφία με Ζερβάκι, Μπάμπη, Εύικη Γιαζοπούλου, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πώς δεχόθηκε ο Χοδροθύμιος εδώ πέρα κάπου. Έστω να βάλει μια ένθεση στον υπολογιστή. Όχι, να το βάλει εκ των υστέρων να κολλήσει τη φάτσα του μετά. Να κάνει ένα στον υπολογιστή μια ένθεση και να τσού να πεταχτεί από πίσω. Ή έστω να βάλει μια ταμπέλα μαζί μας και ο Σταύρος Χοδροθύμιος. Φοβερό πράγμα. Φαίνεται το όνομά του. Λοιπόν, Θανάσης Ράλης με μονταριστικές φωτοσοπιές, φανέλα Bulls, πρέπει να πω. Πίπεν όμως, φανέλα. Καλά, ναι, καλά βλέπω. Ναι, 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 πίπεν, ναι, φανέλα, ναι, ναι, ναι. Έτσι, για να ξέρουμε τι πρεσβεύει ο καθένας. Θα ξανακάσουμε άλλο, συγγνώμη, Εύα Ζαχαριουδάκη. Θα πούμε τίποτα, Γιάννης Τσαούσης. Λάθος. Εντάξει, πρέπει να σας πω, για να το πω ολόκληρο, ότι επειδή ήταν μια εποχή που γενικώς δεν βγάζαμε φωτογραφίες και δεν είχαμε, και εγώ γενικώς λόγω πολλών μετακομίσεων έχω χάσει και την μπάλα λίγο με τις φωτογραφίες, έπρεπε να πάω στο σπίτι του πατέρα μου για να τη βρω αυτή τη φωτογραφία. Mm-hmm. Για να τη βγάλω φωτογραφία με την κορνίζα όπως ήταν, γιατί ήταν κολλημένη και δεν μπορούσα καν να την ξεκολλήσω. Και η φωτογραφία είναι ό,τι ακριβώς λέει η λεζάντα της. Δηλαδή φοιτητή στο Λονδίνο, έξω από το Wembley το ορθόδοξο, έτσι πριν γκρεμιστεί, το κανονικό Wembley, με αμφίεση. Και φάτσα και διάθεση απόμαχου της ζωής. Μόνο θλίψη. Μόνο θλίψη. Μα δεν με βλέπεις, ρε εσύ. Μα δεν βλέπεις τη θλίψη. Στα πιο χαρούμενά σου μου φαίνεσαι εδώ. Στα πιο χαρούμενά σου μου φαίνεσαι. Έλα, ρε εσύ. Ρε εσύ, θλίψη μιλάμε. Είναι η Αγγλία, ρε εσύ. Στην Άγια, σε πιάνει και δεν βλέπεις. Μπουφάν. Έχεις πάει στο Wembley όμως, γιατί δεν έχεις θλίψη. Έχεις πάει στο Wembley. Ίσως είναι μετά το μάτσο εδώ πέρα.
και με έχει πιάσει θλίψη. Δεν ξέρω. Πόστα τότε δεν μποζάραμε κιόλας, το ξέρεις. Δεν είναι θέμα, θέμα πόζας. Λέω, έχεις πάει στο Wembley, γιατί να έχεις θλίψη. Δεν θα έπρεπε. Όχι, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εσύ μετά από πολύ. Έβαλες την περίφημη φωτογραφία που έχουμε ναι, δεν βρήκα κάποια άλλη. Ναι. Την παλέλουδα. Από το Λεπά, ναι. Καλογεράκης Λιβάνιος, Ασέβος Νάκη, Λουκάς Χατζής, συγγνώμη που περάμε. Α, Νάτος! Νάτος ο Γιάννος. Νάτος ο Γιάννος. Γιάννης Καράλης. Γιάννης... Κάνει και λίγο Τάκη Ζαχαράτος εδώ πέρα, θέλω να πω τώρα. Με όλο σεβασμό, ας πούμε, στον Τάκη Ζαχαράτο. Όπως θες, ρες, εντάξει, κάνει και λίγο Tom Cruise, αν θες. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ό,τι θες. Κάνει λίγο, γιατί τώρα που το κοιτάω καλύτερα, κάνει λίγο Ben Affleck. Ben Affleck. Μ' αρέσει καλύτερα. Λίγο Ben Affleck. Μ' αρέσει καλύτερα. Δηλαδή, έχει αυτό το γοητευτικό, το χολιγουντιανό. Το star quality, το έτσι, έχει αυτό έτσι. Το πράγμα. Και πάντα αυτό το βλέμμα και το ύφος της εγκυρότητας, τον οποίο δεν τον έχει εγκαταλείψει ποτέ, έτσι νομίζω ότι δηλαδή, αυτό είναι το ακόμα και τώρα δεν ακούς τη φωνή αυτή τη στιγμή. Ξέρεις ότι σου λέει κάτι που είναι έγκυρο. Σωστό. Ναι. Που ισχύει. Αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Και φτάμε κυρίες και κύριοι στον απόλυτο star όλου αυτού του φωτογραφικού αφιερώματος. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, στη φωτογραφία του Βασίλη Βέργη, δείτε τη λίγο μαζί μου αν έχετε την καλοσύνη. Βγαίνετε, σκρολάρετε λίγο, σας παρακαλώ. sportfm.gr Big Wings Sport FM, 25 χρόνια πώς ήταν εργαζόμενοι, το ανοίχτε παρακαλώ τώρα και πάμε λίγο προς τα κάτω, σας δίνω λίγα δευτερόλεπτα. Είναι λίγο νισταγμένος ή λάγνος. Έλα. Εντάξει, όχι, το λέγανε το απόγευμα οι λέρες, όχι, εγώ παίρνω απόσταση, όχι. Είναι λάγνος ή νισταγμένος πιστεύεις εδώ. Είναι λάγνος. Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι μετά από τσίπουρα και έχει νταγκλάρει λίγο. Δηλαδή, άμα δεις και το μάτι, είναι λίγο κόκκινο. Συγγνώμη. Ναι, είναι λίγο κόκκινο, το δεξί. Ναι. Είναι λίγο κόκκινο, έχεις δίκιο. Γέρνει και λίγο. Είναι πιθανό να αποξενύχτη, γιατί φαίνεται και αυτή η αξιρισιά που έχεις καβαλήσει τη μέρα. Ναι. Δεν έχεις προλάβει να ξεριστείς, πήγες δουλειά, ήθελες να ξεριστείς ωστόσο. Ναι. Και ήθελες να αλλάξεις και ρούχα, αλλά δεν πρόλαβες. Σωστό. Εντάξει, παρόλα αυτά, νομίζω το πιο ωραίο σχόλιο που διάβασα ήταν. Και στο περιοδικό Πίστα εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτή η φωτογραφία του Βασίλη Βέργη. Εντάξει. Τρομερό δηλαδή. Γιαννάκη Κόλια φάει τη σκόνη του. Βέβαια ο Γιάννης ο Κόλια τρώει τη σκόνη κανένας. Έτσι, μεταξύ μας, αλλά ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, Ανούλα Παπαδημητρίου, φανταστική υπέροχη, φωτογραφία. Υπέροχη, φανταστική υπέροχη, Άννα. Υπέροχη. Να το λέμε αυτό. Και με φανταστική ατάκα που να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα μιλάω δύο φορές τη μέρα με τον Οικονομάκο. Mm-hmm. Αυτά είναι. Λοιπόν, τη Ανά. Πρέπει να είναι από. Ναι, από κάτι τέτοιο. Ναι, ταβέρνα είναι. Ταβέρνα. Αναφέρει τη λέξη ταβέρνα. Εντάξει, μεγάλη φωτογραφία και έτσι επίσης από ταξίδια, εκάρα και τέτοια. Ένα άλλο σκέτσι είναι η αλήθεια. Ναι. Δυσκολεύτηκαν λίγο να τον βρούμε. Τον βρήκαμε, ωστόσο, στη φωτογραφία. Λοιπόν, μεγάλη κιουράδικη φωτογραφία Κωνσταντίνα Σπανούτσου, πρέπει να πούμε. Έτσι. Επίσης υπέροχη. Είναι Ρόμπερτ Σμιθ φωτογραφία. Υπέροχη. Είναι κλασική φωτογραφία Ρόμπερτ Σμιθ. Δηλαδή Κωνσταντίνα με μαύρο καρέ, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Υπέροχη. Καρέ και καρό. Καρέ μαλλί, καρό που κάμισο. Αυτά είναι και λίγο φλού, όπως είπε, γιατί Κωνσταντίνα, ξέρετε, τώρα είναι και ντροπαλή σε αυτά. Κωνσταντίνα, κάνεις τι δεν ακούς, ε. Ναι, είμαστε ναι, σίγουροι την αληθινή ιστορία. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρης Κοντός. Ναι. Είναι και ο αδερφός της, να ξέρει τη φωτογραφία. Λοιπόν, εντάξει. Μεγάλος Δημήτρης Κοντός, έτοιμος για καφέ γλυφάδα. Κονιόρδος, σε μια εποχή που δεν υπήρχε λέξη κονιόρδος, έτσι να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε μια που δεν είχε ανακαλυφθεί λέξη κονιόρδος, ήταν κονιόρδος. Ήταν κονιόρδος πριν τους κονιόρδους. Μπράβο του. Έτσι. Λοιπόν, ναι, Κεφαλάς, Πολιάς, Μάνας ο Σουριάς. Και εντάξει, και κλείνει με μεγάλο Διονύση Καπάτο. Έτσι, με Διονύση Καπάτο έφηβο, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Πάντα έφηβο. Να κοιτάει λατρευτικά τον Κώστα Πετρόπουλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Εντάξει, ένα φανταστικό αφιέρωμα. Ένα πραγματικά φανταστικό αφιέρωμα. Συγγνώμη το που συζητάμε τόση ώρα, αλλά άκριζε τον κόπο. Δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει κιόλας. Ξέρετε, τώρα φωτογραφίες 25 χρόνια πίσω. Εντάξει. Είναι πολύ ρεση. Είναι πολύ. 25 χρόνια. Είναι πολλά. Όσα υπάρχει ο Sport FM. Να είναι καλά ο Sport FM. Και αυτό το άρθρο που δεν σας είπαμε όσο σας λέμε κάθε χρόνο. Δεν τα είδα θα σας λέγαμε πάλι.
τι είναι αυτά, τα, πώς ήρθε, ποιος ήρθε, ο καθένας, ο ένας, ο άλλος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Εντάξει, ας το αφήσουμε. Δεν θα χρειάζεται να το πούμε φέτος αυτό. Έτσι. Μέσα στα διάφορα σχόλια που έχετε στείλει και τα οποία κοιτάζω τώρα, ναι. Το Βασίλης Βέργης, Miami Vice, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο. Δηλαδή θα μπορούσε να ντουμπλάρει Don Johnson σε κάποια επικίνδυνα γυρίσματα, ξέρω εγώ, να παίρνει τη Ferrari Daytona ή την Testarossa που έχει στα μετά επεισόδια του Miami Vice, και φαντάζομαι από κάτω από αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία παντοφλέ, παπούτσι κλπ. Παντοφλέ, παπούτσι, οπωσδήποτε. Το φαντάζομαι, το κάνω εικόνα και το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο Βέργη από εκεί και κάτω. Παντοφλέ, παπούτσι, καλτσάκι και κροκό ζώνη. Ναι. Εντάξει, για ένα normal καθημερινό ντύσιμο Βασίλη Βέργη, θέλω να πω. Έτσι. Για να πάμε να κλείσουμε φίλο στην εφημερίδα. Έτσι, ναι. Έτσι. Το οποίο κάποιο λέει ότι είναι 80's ντύσιμο. Όχι, είναι του Βασίλη Βέργη, άρα είναι, είναι διαχρονικό. Αιώνιο. Είναι διαχρονικό αιώνιο. Και αιώνιο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, οπότε να είναι καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να είναι καλά και ο Σπορ FM 25 χρόνια και όλες αυτές τις ιστορίες που δεν σας είπαμε, αλλά σας έχουμε πει και καλά να είμαστε να τις ξαναπούμε. Κύριε Γιάννη, είδα τα φιλαράκια Reunion και μετά είδα και τη φωτό, τη φωτό σας έξω από το Wembley και με έπιασε μια μελαγχολία για το πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Εντάξει, παιδιά, 25 χρόνια δεν είναι πόσο γρήγορα περνάνε. 25 δεν περάσανε γρήγορα τα πίσω. 25 ολόκληρα. 25. 25. Μια ρεζιά όλα. Τη φωτογραφία του Βέργη την έχω δει σε αφίσα για πανηγύρι στην Άρτα. Δεν ήταν αυτός, παιδιά. Δεν είσαι ο μόνος. Δεν ήταν αυτός. Εγώ δεν είσαι ο μόνος. Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Βέργης θυμίζει Τερλέγκα στη φωτογραφία, βλέπω. Αρχηγός καρτέλ ναρκωτικών, βλέπω. Ο Βέργης είναι βουτυράτος, βλέπω. Τι, όπα, όπα, τι βουτυράτος, παιδί, τι εννοείται. Καταλαβαίνω. Τι βουτυράτος. Ο βουτυράτος και με το β' κεφαλαίο, τι να σου πω. Εντάξει τώρα. Και ο κύριος Γιάννης διανομέας πιτσαρία στην Κυψέλη. Ναι. Ναι. Λέω, γιατί όχι, βεβαίως. Και λείπει φωτογραφία Ρήλου, παιδιά. Ο Ρήλος δεν είχε μια φωτογραφία με τη βρεφική του κούνια, αλλά δεν φαινόταν μέσα από τα κάγκελα. Γι' αυτό δεν έστειλε. Η φωτογραφία αντίστοιχη του Ρήλου είναι σπερματοζωάριο. Από το κοίτα ποιος μιλάει. Ο Ακτύπης είναι come with me για να τη βρεις. Ναι. Μια καλησπέρα στη γυναίκα του φίλου του ακροατή, στην Αλέκα που μας ακούει. Βεβαίως. Γεια σου, Αλέκα. Μούτρα νερατζιά σαν να είχε 5 μήνες εμπλοκή. Δεν είναι απίθανο. Λοιπόν, η φωτογραφία του αντίπα είναι Rory Gallagher, Mitch Vasilis Kazoulis. Μ' αρέσει. Καταλαβες. Μιαούλης λογικά γεννήθηκε με σοφία στο βλέμμα, ο μεευτήρας πρέπει να του μιλούσε στον πληθυντικό. Όταν θα ανέβει φώτο με τάκμπουλ από πάρτι στα ψαχνά, τότε θα ολοκληρωθεί το άρθρο, μέχρι τότε θα είναι μισερό. Ναι, ναι, πάρτι στα ψαχνά. Πριν από 25 χρόνια έκανε, ναι, ναι. Φωτογραφία αντίπα απευθείας από αρχαία αστυνομίας. Στον Ηρακλή πήρε τα μετά αυτά. Ναι. Να σας πει τι νομίζει. Ο Νερατζιάς κάνει τις αγκαρίες στο ασβεστά, βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Από Στέφανο, μόνο Τζέρα Παπασημακού αναγνωρίζω. Για μένα αρχίζει και τελειώνει εκεί αυτό το όνομα. Έχεις τα δίκια σου. Ναι. Έχεις τα δίκια σου. Αλήθεια μεγάλη. Στη φωτογραφία του Νερατζιά να του δώσουμε ένα credit που έκρυψε επιμελώς την Άμστελ και τα σπόρια. Καλό. 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 Φωτό κυρίου Ιάννη, έτοιμος για μπάχαλα με αρσεναλέους σε ντέρμπι Βορείου Λονδίνου, λέει ο Ιωσόνο Βαργκαρίστα. Ναι, Νικολογένες Ντόριαν Γκρέι. Ναι, τα είπαμε αυτά. Βέργης, Ρήλος. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ντροπή για το μήνυμα. Ο Νερατζιάς με το μονόφριδο καθάριζε πατάτες πριν. Έλα, εντάξει. Παιδιά, μάγειρα ήταν ο άνθρωπος. Δεν έκανα γκάρια μαγειρία. Μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Έδινε διαταγές για το ποιοι θα καθαρίσουν την πατάτα. Ναι. Ο Βέργης είναι τραγουδιστής σε πανηγύρι 6 ώρα το πρωί που παίζει στα χέρια τα κλειδιά της μπέμπας καθώς πάει να την πάρει να φύγει. Μάλιστα. Τη φωτογραφία του καπάτου την ακούτε? Φανταστικό. Φανταστικό, ρε εσύ.
Ένας που σε καραγκουνί λέει: ο Νερατζιάς έχει ύφος σερβοβόσνιου μαχητή στον εμφύλιο και ο Τσαούς είναι το μικρό του αδερφάκι προσφυγόπουλο στο εξωτερικό για να γλιτώσει τον πόλεμο. Μόνο το κλαρίνο στο δεξί σταυρωμένα χέρι λείπει από το βασίλαρο το Βέργη και είναι έτοιμη αφίσα. Ναι. Ο Ελεφάι λέει: εάν ο Ζερβάκης δεν εμπνέει με το βλέμμα της φωτογραφίας το άμετρο δέος της οργής του Τουταγχαμών, ειλικρινά δεν ξέρω πώς αλλιώς εξασφάλιζαν την ισόβια σιωπή των αρχιτεκτώνων των πυραμίδων. Mm-hmm. Υπέροχα. Δε Σίλας ο παδός Μπόχουμ να τον κυνηγάνει Ηρακλειδής του Παπάφη. Ναι, ναι. Μεγάλη φωτογραφία Δε Σίλα με βάζω πίσω κινέζικο, παρόμοιο έχουμε και εμείς το οποίο είναι τεφροδόχος. Μεγάλη ανακούφιση που δεν είμαστε μόνη οικογένεια με βάζω τεφροδόχο. Άκουσα από τη φωτογραφία του Νικολακόπουλου ένα «Τι κάνετε?» Έτσι. Ναι. Όλοι μας, όλοι μας. Στράντλι. 25 χρόνια σπορεφέ το ορθόδοξο του Τίμιου. 2,5 γίδες διαφορά η Μπάκα Χονδροθυμίου ή Βέργιστα από το Κακατρούτσιο Επισήμιου. Κοτσιάς γκρουπιέρι στην Πάρνηθα απ' έξω πόρτα ο αντίπας. Not bad. Μιαούλη σε φωτό 95 με βλέμμα 2021 εμβολιασμένου με Άστρα Ζένεκα. Αλήθεια. Ο κύριος Γιάννης είναι ο ψυχωτικός δολοφόνος του Λονδίνου. Παίρνω απόσταση. Κύριε Κώστα. Παρακαλώ. Θέλετε να φέρουμε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες του σταθμού να το ξεφυλίζουμε μαζί παράλληλα, και παράλληλα να παρακολουθούμε τένις για να ανεβάζουμε το πνευματικό μας επίπεδο. Καλό. Καλό. Λίγο, είναι μακέτα τούτο το έργο. Λέει, μεγάλωσα λίγο πιο κάτω στον Άι Νικόλα, παραδίπλα στο σταθμό. Ήταν, θυμάμαι, τα μολυπηρά μου που παίζαμε κλεφτά παιχνίδια στο PlayStation. Μια μέρα κάπου κοντά στο 2000 αποφασίσαμε μετά την καθιερωμένη μπαλίτσα μας στο γυμνάσιο του Άι Νικόλα να ρωτήσουμε για τη σχολή του Sport FM. Έκανε εκπομπή ο κύριος Ζερβάκης και περάσαμε μέσα στο στούντιο. Θυμάμαι, η Καλυθέα έπαιζε πρώτη εθνική με Γκέκα τότε και μας ρώτησε τι βλέπουμε. Όλοι οι πιτσιρικάδες τότε απαντήσαν πρωτάθλημα. Οπότε ο Ζερβάκης αναφωνεί on air, έχουμε και οπαδούς Καλυθέας μαζί μας, βλέπουν πρωτάθλημα, άρα και Champions League του χρόνου. Βγαίνοντας έξω υπήρχαν κάτι καναπεδάκια και ένας τύπος αραχτός με χαρακτηριστική φωνή 4, ίσως χοντροθύμιος ή τότε μόνο θύμιος από ό,τι βλέπω τις φωτογραφίες, μας λέει τι έγινε, θέλετε να γίνετε ο επόμενος Λάμπρος Γκαραγκάνης. Σήμερα όταν διάβασα το άρθρο για 25 χρόνια σταθμού μου ξύπνησε η ανάμνηση των επίδοξων ρεπόρτερ και είπα να τη μοιραστώ. Μπράβο. Λοιπόν, και με αυτά ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλή ανοσία σε όλους. Καλή αύριο, ανοιχιά σας.